Ορατό είναι το ενδεχόμενο αντικατάσταση κάποιων εκ των 16 μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου τη Τράπεζα Κύπρου μετά τι πιέσει που άσκησε στο Τμήμα Εποπτεία τη Κεντρική Τράπεζα στο κλιμάκιο τη Τρόικα. Οι διεθνεί πιστωτέ, αφού ζήτησαν να δουν τι αξιολογήσει που έγιναν για την καταλληλότητα και την ανεξαρτησία όλων όσοι εξελέγησαν, έδωσαν έφαση στην πληρωμή των κριτηρίων καταλληλότητα με βάση του κανονισμού τη Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Σύμφωνα με πληροφορίε, η ανησυχία τη Τρόικα εστιάζεται κυρίω στον νέο αντιπρόεδρο τη Τράπεζα Κύπρου, Βλαδιμίρ Στλασκόφσκι, που έχει διδεύσει μεταξύ άλλων στι μυστικέ υπηρεσίε τη πρώην Σοβιετική Ένωση. Η Τρόικα θα κοσκινήσει επίση και το κατά πόσον η πλειοψηφία των νέων διοικητικών συμβούλων είναι ανεξάρτητη όπω προβλέπεται στο μνημόνιο. Η Κεντρική Τράπεζα κρατά κλειστά τα χαρτιά τη όσον αφορά την καταλληλότητα των νέων μελών, τονίζοντα ωστόσο ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη αφού έχει να τις καταθέσουν επιπρόσθετα στοιχεία. Στο μεταξύ, το Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποίησε σήμερα νέα συνεδρία, όπου ενημερώθηκε από τον προσωρινό διευθύνοντα σύμβουλο τη Τράπεζα Χρήστο Ρότο και του Γενικού Διευθυντέ για την υφιστάμενη κατάσταση και τι προκλήσει και προτεραιότητε που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν το επόμενο διάστημα. Ο Χρήστο Ρότο, σύμφωνα με όλε τι ενδείξει, δεν θα συνεχίσει στη θέση του, αφού το νέο Διοικητικό Συμβούλιο φαίνεται να έχει διαφορετική φιλοσοφία σε θέματα όπω το διαχωρισμό τη Τράπεζα σε εμπορική και εκτιματική και να ευνοεί το διορισμό δύο νέων εκτελεστικών συμβούλων, ο ένα εκ των οποίων να προέρχεται από το εξωτερικό. Όπως πληροφορεί το αντένα, θα ζητηθεί από τον κύριο σοροτο να μείνει στο συγκρότημα για ακόμη ένα μήνα, ώστε να γίνει με ομαλό τρόπο η διαδοχή του.